στα εξωτερικά, γιατί οι παπάδες μας είχαν λεφτά. Δεν κλέψαμε και μεταφέραμε λογαριασμούς στις τράπεζες του εξωτερικού. Φτωχοί μένουμε εδώ και τα βραδιά μας είναι στη δική σας χρήση. Πόσους ανθρώπους σήμερα η Εκκλησία δεν στηρίζει και δεν ταΐζει, και είπε ο Πρωθυπουργός προχθές ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Πώς? Με του κράτους την παρουσία, με τις κυβερνήσεις τη στοργή. Η Εκκλησία είναι εκείνη που τρέφει τους πεινασμένους, ενδύει τους γυμνούς, στηρίζει τους απελπισμένους και αγκαλιάζει τον λαό. Τι θα γίνει σήμερα? Φορτώσανε βέβαια στον Αρχιεπίσκοπο μια παγίδα που τέστησαν και του δώσαν την ευθύνη. Και την Παρασκευή θα μιλήσουν όλοι οι ίδιοι. Επομένως, εγώ σαν ποιμένας και επίσκοπος του τόπου μας, σαν πατέρας και αδερφός σας, έχω να σας πω κάτι. Θέλω εδώ ο λαός μας να μιλήσει για τη μητέρα του, την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μάνα, δεν είναι η μητριά. Στηριχτείτε και στηρίχτετε. Εμείς το λαό μας πάντα τον αγαπούμε και ποτέ δεν θα δεχτούμε να τον αποχωριστούμε. Δεν είναι δυνατόν να μας λέει θα χωρίσει η Εκκλησία από την πολιτεία. Αν μας διώξουν εκείνοι και τότε τα λέμε. Χρόνια πολλά, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.